που είναι ο κύριος Καραμαλής. Είναι άφαντος ο κύριος Καραμαλής, είναι άφαντοι υφυπουργοί, ο κύριος Καραγιάννης και ο κύριος Παπαδόπουλος, είναι άφαντος ο Γενικός Γραμματέας των Μεταφορών, ο κύριος Ξυφαράς. Είναι σαν να μην υπήρξε ποτέ πολιτική ηγεσία σε αυτό το Υπουργείο, σαν να λειτουργούσε στον αυτόματο. Αν αυτή τη στιγμή ερχόταν ένας εξωγήινος στη χώρα μας και έβλεπα αυτό το πράγμα που γίνεται, θα έλεγε ότι αυτή η χώρα έχει έναν πρωθυπουργό, ο οποίος ζητάει συγγνώμη για την εποχή του Τρικούπη, φτάνει στο Σιμίτι για να κατηγορήσει τελικά το ΣΥΡΙΖΑ και έχει και κάποιους άφαντους υπουργούς και υφυπουργούς που πραγματικά κανένας δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς κάνουν. Και ο κ. Καραμαλής, εκτός όλων των άλλων, είναι και βουλευτής. Οφείλει να ενημερώσει πάνω απ' όλα το ελληνικό κοινοβούλιο, οφείλει να ενημερώσει τους Έλληνες πολίτες. Είδατε στον κύριο Οικονόμου, είδατε στον κύριο Οικονόμου να λέει ότι κάποια στιγμή θα έρθει. Ναι, κάποια στιγμή πρέπει, θα έρθει, λες, και τον περιμένει να πιούνε καφέ. Όλη αυτή η επιτελικότητα και το ψηφιακό του κράτους τελικά το είδαμε ως χώρα μόνο στις υποκλοπές. Μόνο εκεί λειτουργήσε αυτό το περίφημο ψηφιακό κράτος. Γιατί σε όλη την άλλη. Εντάξει, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Στην καθημερινότητα κάτι έχει. Βλέπουμε ένα λούστρο του επιτελικού κράτους. Το οποίο στα Τέμπη. Και το λέω με πολύ μεγάλη. Τα κάνε μαντάρα. Είδαμε τη σαπίλα που κρύβεται πίσω από αυτό.